Υπολογιστή, αποσύνδεσαν έναν δεύτερο αλλά δεν τον πήραν. Φαίνεται ότι είχε συμβολικό χαρακτήρα η επίθεση αυτή, γι' αυτό άλλωστε και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μπήκαν μέσα, σπάσαν τα τζάμια, μπήκαν μέσα στο σχολείο, προκάλεσαν και φθορές, άρπαξαν έναν υπολογιστή και έγραψαν συνθήματα στους στίχους, όπως αυτό εδώ στο προάβλιο στο σχολείο που λέει Χρυσή Αυγή μέτωπο νεολαίας. Υπάρχει μια αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Να σας πω επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του καταδικάζει την επίθεση αυτή, ενώ και το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση καταδικάζει την επίθεση και μάλιστα κατονομάζει ευθέως τους Χρυσαυγίτες ως δράστες αυτής της επίθεσης και μάλιστα συνδυάζει την επίθεση αυτή με την επέτειο 70 χρόνων. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή Άσονα για ό,τι συνέβη? Είναι εξαγριωμένοι με την επίθεση αυτή. Μιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους εδώ στην περιοχή. Ναι. Δεν αντιλήφθηκαν βέβαια πότε και πώς έγινε αυτή η επίθεση. Πιθανότατα τη νύχτα. Είναι εξαγριωμένοι όμως, διότι λένε ότι το σχολείο αυτό, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, που λειτουργεί από το 2005, έχει ένα έργο για την.